δόξον ημάς ο Θεός της ηγάρητης. Της Παναγίας Αγράφου υπερευλογημένης εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθούμεθο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Σεβαστή αν σε Θεό πρόσφυγε.
των λοιπών εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων της Αγίας του Χριστού Μεγάλη Εκκλησίας. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
Thank you.
περίφημη οδή του Σιμεών, του δικαίου αυτού ανδρός, ο οποίος ανέμενε την λύτρωση, τη σωτηρία, την έλευση του εσχατολογικού μεσίου της Παλαιάς Διαθήκης και την έναρξη μιας νέας περίοδου χάριτος, την υπογραφή της νέας, καινής Διαθήκης. Νυν, τώρα, αυτή τη στιγμή, καλεί ο Σιμεών τον Κύριο και Θεό να παραλάβει την ψυχή του και να τον οδηγήσει κοντά στο θρόνο του επουρανίου Πατρός. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο εσχατολογικός χρόνος της Γραφής γίνεται παρόν. Βιώνεται και οράται από τον Σιμεών στο πρόσωπο του σαρκωμένου Λόγου του Θεού, στο πρόσωπο του ιστορικού βρέφους Ιησού, του εσχατολογικού και μόνου Μεσσία της ιστορίας. Τα έσχατα γίνονται παρόντα κατά τη συνάντηση του Σιμεών με τον Ιησού, εκείνη τη στιγμή της θέας του Λόγου, ακριβώς τη στιγμή της υποδοχής του βρέφους, καλεί ο προφήτης για την απόλυσή του από το παρόν και την είσοδό του στη Βασιλεία των Εσχάτων. Η περίφημη οδή του Σιμεών, το γνωστό σε όλους μας νυν Απολύης, τοποθετείται από τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας στο τέλος της ακολουθίας του μοναχικού Εσπερινού, ο οποίος από αιώνες επικράτησε να τελείται στις Ορθόδοξες Ενορίες μας. Ο Εσπερινός είναι η γέφυρα από την προηγούμενη στην επόμενη ημέρα, από τον παρελθόντα στον μέλλοντα χρόνο, από την παλαιά στην καινή λειτουργική πραγματικότητα. Η Εκκλησία τοποθετεί την οδή του Σιμεών στο τέλος της ακολουθίας και επιστά την προσοχή των πιστών στο πραγματικό νόημα του λειτουργικού χρόνου, στην αέναη βίωση των εσχάτων εντός της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας. Με τα λόγια της οδής διαχειρίζεται η βεβαιότητα της πίστεως και της ειλικρινού σχέσεως εμπιστοσύνης του Ορθόδοξου πιστού με τον Κύριο, ο οποίος στο τέλος της ημέρας προσεύχεται με τα λόγια της Γραφής. Ομολογεί την ετοιμότητά του ο χριστιανός και την εσχατολογική συνάντησή του με τον ποιητή και πλάστη της πτήσεως. Η ακολουθία του Εσπερινού, όπως εύστοχα έχει σημειωθεί, αποτελεί τύπο του τέλους της περίοδου του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σιμεών είναι ο χαρακτηριστικός τύπος δικαίου ανθρώπου της προχριστιανικής περίοδου που πιστεύει στον Θεό και αναμένει την έλευση του Μεσσίου και όταν τον αναγνωρίζει, πεθαίνει. Ζητεί την απόλυσή του όταν αξιώθηκε να κρατήσει την αγκαλιά του τον Μεσσία. Το πέρασμα αυτό από την παλαιά στη νέα δηλώνεται λειτουργικά με την ακολουθία του Εσπερινού, αλλά ακόμα περισσότερο με την περίοδο την οποία διανύουμε εδώ και περίπου 40 ημέρες. Η Σαρακοστή των Χριστουγέννων χαρακτηρίζεται ως μια πορεία προετοιμασίας. Είναι η πορεία του λαού του Θεού προς τη νέα γη της Επαγγελίας. Η έξοδό τους από τη δουλεία της Αιγύπτου, από τη δουλεία στον νόμο και στη σκιά του, και η είσοδός τους στην ελευθερία, στην περίοδο της καινής χάριτος, στη Βασιλεία των Εσχάτων. Η γέννηση του Μεσσίου είναι η Μητρόπολη των Εορτών, είναι το Πάσχα του χειμώνα. Ο λόγος σαρκώνεται και η κτήση αποκαθιστά και πάλι τη σωτηριολογική οντολογική της πραγματικότητα. Όταν κανείς εορτάζει επετείους, συνηθίζει και κάνει αναδρομές χρονικές, εμπειρικές και άλλες. Όμως ποια είναι η σημασία του χρόνου εντός της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας? Η διαφορά μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος βρίσκει τη γεφύρωσή της στο εσχατολογικό παρόν της Βασιλείας του Αρνίου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, αναφέρει ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του, χωρίς να θέλει να υποδηλώσει κάποια εσωτερική ή πνευματική κατάσταση, αλλά σημειώνει την πραγματικότητα της παρουσίας αυτού του ίδιου, του Κυρίου Ιησού, τότε μεταξύ των μαθητών του. Η ενσάρκωση έδωσε την πραγματικότητα της παρουσίας των εσχάτων στα παρόντα. Η παρουσία του Χριστού είναι η παρουσία της Βασιλείας του. Ακόμα και μετά την ανάληψή του, ο Κύριος βρίσκεται εντός των πιστών, δια της μετοχής των πιστών στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός σημαίνεται εν της μυστηρίης. Η λειτουργική πράξη δηλώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την πραγματικότητα που περιγράψαμε. Στην πορεία των πιστών υπάρχουν στιγμές αδυναμίας, στιγμές προσωπικής κρίσεως, στιγμές κατά τις οποίες ο άνθρωπος αμφισβητεί την ύπαρξη του Θεού, την παρουσία του Χριστού στη ζωή του, δεν κατανοεί την πηγή των θλίψεων και των πειρασμών και απομακρύνεται. Ίσως βιώσει την μοναξιά, την απόρριψη,
την εγκατάλειψη από το κοινωνικό σύνολο. Ίσως πάλι ακολουθήσει τη ζωή των παθών, μια αυτάρεστη ζωή στην οποία θεωρεί ότι κατέχει την ελευθερία της επιλογής των πράξεών του. Κρίσεις προσωπικές, κρίσεις θεσμών, κρίσεις κοινωνικές ζει και θα ζει πάντοτε ο άνθρωπος και η κοινωνία. Η Εκκλησία λειτουργεί το μυστήριο, κηρύττει τον λόγο και διακονεί τον αδελφό. Η μαρτυρία της ελπίδος, της βιώσεως της εσχατολογικής πραγματικότητας των εσχάτων είναι αυτή που την κρατά και τη συντηρεί ανά τους αιώνες. Καθώς σήμερα ο φιλακόλουθος και φιλάγιος λαός της πόλεώς μας τιμά με την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού τη μνήμη του Αγίου Σεβαστιανού, ενός μάρτυρος της πίστεώς μας, εδώ στο αγίασμά του στην Ακρόπολη της Βασιλεύουσας, θυμάται τους λόγους της Οδής. Νυν απολύει στον δούλο σου δέσποτα. Ζει το εσχατολογικό παρόν και είναι έτοιμος ο λαός για την έσχατη ώρα και στιγμή. Όσο όλοι εμείς πορευόμαστε εντός του λειτουργικού χρόνου, τελούμε τις ακολουθίες του νυχθημέρου, νηστεύουμε, εξομολογούμεθα, μετανοούμε και μεταλαμβάνουμε των φρικτών μυστηρίων, ζούμε στην πραγματικότητα των εσχάτων. Βιώνουμε τη δωρεά της σωτηρίας, όχι λόγω των πράξεών μας, αλλά λόγω της αγάπης του Κυρίου προς εμάς. Και αν βιώνουμε την Βασιλεία στο παρόν, τότε σίγουρα θα τη βιώσουμε και στο μέλλον. Όμως μήπως το μέλλον έχει ήδη γίνει παρόν? Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, ευχηθείτε για τον λαό της πόλεώς μας, που τιμά σήμερα τόσο τη μνήμη του Αγίου Σεβαστιανού του Μάρτυρος, όσο και την προσωπική επέτειό σας, ο Κύριος των Εσχάτων να τον ευλογεί και να τον στερεώνει και εν αγάπη, ειρήνη και ομονία να εορτάσει και εφέτος τη Μητρόπολη των Εορτών τα Άγια Χριστούγεννα. Αμήν. Θεοτόν και της επίγης με φανέλατε, Θεό
Σίγα μόνος εκ των αρτίες υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
Χριστόν, καθιστάμενη και ο τρόπος ομολογητέ της αληθή, ανηκούσιμον πίστεως, φίλοι γνήσιοι του Χριστού, ασπέρες ολόποτοι του νοητού στερεώματος της Εκκλησίας, τίποτε και υπογραμμός πάντων των ορθόδοξων χριστιανών. Αυτό τούτο το τονμαστήριο πρόβλημα χαρακτηρίζει τη ζωή της εσταυρωμένης στο ηλικής μικρός πάντων ημών Αγίας του Χριστού.
προσευχομένους Αγίους Αρχιερείς, με τους οποίους συνεορτάζουμε και συνεφρεμόμεθα και τους ευχαριστούμε εκ βαθέων για την ευλογητή παρουσία. Θερμάς ευχαριστίας οφείλουμε και προς τον πολλαπλό σε ευγενούντα την κοινότητα αυτήν. Την Ευαγενή, ετοιμότητα Γεώργιον Παπαλιάρη, πρόεδρο της Μεγαλονίου Κοινότητας Σταυροδομίου και προς άλλους φιλογενείς προέδρους άλλων.
περισσότερα και για τον Άγιο Σεβαστιανό, για τους νέους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γερβάσιο, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Παλακιώτη και την συμπολίτησά μας, την Οσία Γαβριηλία. Γι' αυτό απόψε περιορίζομαι σε αυτά τα λίγα λόγια που σας απευθύνω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ σας για τις εκδηλώσεις της αγάπης σας και του σεβασμού σας, για τις ευχές, για τα ωραία διαντάφυλλα. Ευχαριστώ και την κοινότητα την Ουκρανική, η οποία είναι πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο μας και σε μένα προσωπικά, και επικαλούμε την χάρη και την ευλογία του Αγίου Σεβαστιανού επί πάντα ημάς, εκφράζοντας ταυτοχρόνως τη μεγάλη χαρά όλων μας που έχουμε τον Άγιο Λέω και Καλλίου, και ας την παλαιά σε ένα σεμνό ιεράρχη της Μητρός Εκκλησίας μαζί με συνοδούς ευλατεστάτους λυρικούς, έφερε και λαϊκούς οι οποίοι θα είναι αύριο στον Πατριαρχικό Ναό, παρουσία του Αγίου Αστραγίας, ο οποίος από την τόσο μακρινή επαρχία του έρχεται συχνά στο ιερό μας κέντρο, μας δίνει πολύ χαρά η παρουσία του. Αυτή τη φορά δε η παρουσία του συνδέεται με την αυριανή παρουσίαση ενός νέου ογκώδους βιβλίου του για τα δίκαια του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, η οποία παρουσίαση θα γίνει εις το Σισμανόβιο Μέγαρο με εκλεκτούς ομιλητάς παρουσιαστάς. Είμαστε ευγνώμονες εις τον Άγιον Αστραλία, διότι μέσα στα πολλαπλά πάμπολα κυματολικά του καθήκοντα εξασφαλίζει και λίγο χρόνο εις βάρος της προσωπικής του αναπαύσεως για να συγγράφει και να υποστηρίζει τα δίκαια του χρόνου και να δίνει την καλή μαρτυρία της Εκκλησίας Κωνσταντινού. Ευχαριστώ τους καθηγητάς, μπορώ να διαβάσω την αντιληπτή ομιλία στο τέλος. Λοιπόν, are visiting us from the United Kingdom. Our three